φίλες και φίλοι, ξεκινάμε για σήμερα. Μα καμπούσα θέλα. Χαίρεσαι με τις αποτυχίες της νικητή του αντιπροσωπευτικού μας. Τι αποτυχία, δεν ήταν αποτυχία. Δεδομένου των συνθήκων ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα. Εμείς τα λέγαμε εδώ πέρα, εμείς τα λέγαμε, είναι πολύ καλύτερη. Και το γκρι που φοράμε τι συμβολίζει. Είναι το γκρι, αυτό είναι κρυζόνι. Ούτε λέει, ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Κοίτα, ούτε ζέστη γιατί δεν περάσαμε. Ναι. Έτσι. Χάσαμε την μοναδική ευκαιρία που είχαμε μέσω μπαράζ να πάμε στο μπαράζ. Αποκλειστήκαμε αξιοπρεπώς. Ναι. Με 4-1 επιμέρους σκορ, εντάξει. Εντάξει, ναι. Αλλά ούτε όμως και λείπει 100% γιατί η εθνική δείχνει ότι ξαναγίνει το ομάδα. Έτσι. Διεκδίκησε μια πρόκριση μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Μετά από 4 χρόνια δηλαδή. Στα ίσια τώρα τη διεκδίκησε. Έτσι. Δηλαδή κοίταξε τον αντίπαλο στα μάτια. Εντάξει, κοίταξε δεδομένου των αλλαγών τον αντίπαλο στα μάτια. Με απουσίες, με κόντρα σε μια πολύ καλύτερη ομάδα. Δηλαδή γιατί, τώρα γιατί κάνεις πόλεμο. Σφαγή. Βάλε σφαγή. Μανολάβου δεν έπαιξε εδώ. Εντάξει, ναι, είχε και. Και κόντρα σε όλου και σε όλα. Ναι, κόντρα σε θεού και δαίμονε. Θεού και δαίμονε. Κόντρα στον Κάιπερ, στον Ολλανδό που ήρθε εντεταλμένη υπηρεσία. Εντεταλμένη υπηρεσία εδώ πέρα, να μα αφήσει να βάλουμε το ένα γκολ που θα έκανε το παιχνίδι να μείνω κάτω. Βάλε και με τι Κροάτικη μαφία, ξέρω εγώ, εκεί Ζάκρεμ, ιστορίε, τίποτα περίεργα από καταστάσει. Εντάξει, βασικά αγωνιστικά και μόνο να το πάρουμε. Είπαμε, εντάξει. Εμεί βέβαια την προηγούμενη φορά, να πούμε την αλήθεια, εγώ είχα πει ότι υποτιμήθηκε η Ελλάδα. Στοιχηματικά συνεχίζω να πιστεύω ότι εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ μεγάλη απόδοση, αλλά μα ξεφτύλιζε. Βασικά, τι συνεχίζει να πιστεύει, μια χαρά το έχει. Συνεχίζω να πιστεύω ότι. Ναι, το αποτέλεσμα το διάβασε καλά το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμά μα περίμενε. Λε και περίμενε ότι ο Καρνέζιο Σταφυλίδη θα κάνουν αυτά, άλλο θέμα αυτό. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι υποτιμήθηκε, οπότε στοιχηματικά το έχει δει, είχε αξία για εκείνο. Εντάξει, ξεφτυλιστήκαμε. Αυτό ήταν το στοίχημα, παιδιά. Εντάξει. Μια να γίνει Ευρώπα, μια να γίνει. Μια να πέφτει μέσα. Λοιπόν, θες να πιάσουμε λίγο τα παιχνίδια ξεχωριστά. Θα τα πιάσουμε. Και να φτάσουμε σε ένα ρεζουμέ για το τι έφταξε και η Ελλάδα που κλείστηκε. Αν και μπορεί να είναι και εύκολο, χωρίς να πολύ μεγάλη ανάλυση. Αλλά ας πάμε να πιάσουμε το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία. Εκεί όπου ο προπονητής της Εθνικής παρέταξε μια ομάδα με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους. Ναι. Έτσι, και ο τερματοφύλακας και. Αναγκαστικά θα πω. Και η αμυντική. Ναι. Αναγκαστικά, ναι. Εγώ θα πω αναγκαστικά. Εντάξει, διαφωνούμε, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό το θέμα. Εγώ σου είπα. Βέβαια, υπήρχαν αναλλακτικές. Υπήρχαν αναλλακτικές, απλά εγώ πιστεύω ότι με αυτούς που σε πήγαν εκεί, με αυτούς θα επιλέξει εκεί πέρα. Ένα λάθος που έχει κάνει σίγουρα για μένα είναι του Μανιάτη. Δηλαδή, του Μανιάτη δεν έχει λογική χρησιμοποίηση. Θα μου πει να βάλει. Να βάζει το Ρέτσο. Ας έβαζε το Ρέτσο. Να βάζει κάποιον άλλον. Να βάζει κάποιον άλλον. Αλλά ο Μανιάτης είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο να συμμετέχει. Φέτος νομίζω παίζει και δεν παίζει στην Τουρκία. Mm-hmm. Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να του πει και κάτι πολύ να τον ψέξει στο σκύπελο γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής ο Μανιάτης. Δηλαδή ποντάρει στην εμπειρία του εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, χάσαμε και από αυτό ίσως. Από την κουβέντα που έχουμε κάνει μαζί, θέλω να προφορήσω εδώ και τους φίλους τηλεθεατές. Εσύ έχεις μείνει στα προσωπικά λάθη των παικτών, σωστά. Ναι, εγώ είμαι εντελώς ότι είναι καθαρά θέμα. Δηλαδή, παικτών. Ουσιαστικά αυτό που λες εσύ είναι ότι δεν μπορεί ο προπονητής να επιλέγει να βάλει ένα έμπειρο παίκτη σαν τον Μανιάτη και ο Μανιάτης να μαρκάρει από ένα μέτρο απόσταση στον παίκτη. Πιστεύω ότι είναι. Του Μανιάτη, σου ξαναλέω. Ή δεν μπορεί να βάζει τον Καρνέζη που έπαιξε πρώτο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό. Χάρη σε αυτόν η ομάδα του στην Αγγλία δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη. Αλλά ένας έμπειρος τερματοφύλακας σαν τον Καρνέζ να κάνει αυτό το λάθος. Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίει ο Σκίμπε. Γενικά πιστεύω ότι δεν φταίει ο Σκίμπε γιατί αν δούμε και τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, όλοι θέλουν να μείνει. Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό ότι μετά από τόσα χρόνια βγαίνουν παίκτες και λένε. Αυτό είναι το θετικό. Να μείνει ο προπονητής. Τώρα λέγονται κάποια πράγματα περίεργα για μανατζεροδουλειές, ναι, παρασκηνιακά ναι. Και τέτοια. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Δεν με πολύ απασχολούν κιόλας. Εγώ το τι βλέπω στο γήπεδο μπορώ να κρίνω. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν σε απασχολεί αν ο Τζιόλης παίζει σε μια ομάδα στην Αραβία και έρχεται και είναι βασικός και να την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο Τζιόλης καλούταν στην Εθνική και. Από πάντα. Και ακόμα και όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ που τον είχε. Τον είχε βγάλει εκτός ομάδας ο ΠΑΟΚ, πάλι καλούσε στην Εθνική και πάλι έπαιζε. Ναι. Και τότε. Έτσι, όχι μόνο τώρα. Εσύ συμφωνείς με αυτήν την επιλογή? Όχι, δεν συμφωνώ. Απλά το θέμα μου είναι το εξής. Όχι, εγώ λέω ότι αν αυτούς που σε πήγανε. Ό,τι είχε κάνει και ο Ρεχάκη. Με αυτούς θα εμπιστευτείς και αυτούς θα επιλέξεις. Λογικό. Δεν φταίει ο Σκίμπε αν ο Καρνέζης κάνει το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, συμβαίνουν και αυτά βέβαια. Δηλαδή μια ομάδα δεν μπορεί. 90 λεπτά να χρεώνει μια ήττα σε ένα λάθος που έκανε στο 10 ο τερματοφυλακάς τους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Πολύ σημαντικό μερίδιο του ήττας και του αποκλεισμού έχει αυτό το γκολ. Μιλάμε για 2-90 λεπτά. Ναι, όχι. Α, το δεύτερο 90 λεπτό είναι τυπική διαδικασία. Ξέχασα το. Μιλάμε για το πρώτο μάτς. Όλα κρίθηκαν στο πρώτο παιχνίδι. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Εσύ γιατί όχι με το υλικό πνεύμα. Μια ρεαλιστική σύγκριση εδώ. Αυτό το φίλο.
πατώντας πάνω σε δεδομένα πράγματα. Λοιπόν, το παιχνίδι όλο χάνεται από το φάση του Καρνέζη, άποψή μου. Δηλαδή, ακούστηκες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξεκινήσει 0-0 στο ημίχρονο, να περνάνε μπάλες. Το 0-0 στο ημίχρονο πώς προκύπτει. Ρε παιδί μου, σου λέω. Στο πρώτο ημίχρονο έχουν κάνει 20 ευκαιρίες για γκολ. Μα σου λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί το ελληνικό παιχνίδι να αυτό το έχουμε συνηθίσει. Χίλιες φορές το έχουμε δει. Να περνάνε μπάλες έτσι, να μην μπαίνει μπάλα μέσα, να το βγάζει ο Καρνέζης. Συμφωνούμε ότι συνολικά η αμυντική λειτουργία της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο ήταν για τα σκυλιά. Ήταν για τα σκυλιά, δηλαδή οι πάσες που γυρνούσαν πίσω ήταν όλες επίφοβες. Ήταν κακή, απλά δεν ξέρουμε κατά πάσα πιθανότητα, επειδή η εθνική ανταποκρινόταν πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια ανταποκρινόταν πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ποτέ δεν εκτέθηκε όπως εκτέθηκε την Πέμπτη. Δεν ξέρουμε αν αυτό το γκολ, αυτή η φάση του Καρνέζη επηρέασε όλη την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα ήταν πολύ καλύτερη αν δεν γινόταν αυτό το λάθος. Δηλαδή, θα χάνε, μπορεί. Μπάλα, δεν ξέρει τι θα γινόταν. Μπορεί να μην έχανε, μπορεί και να χάνε. Αλλά θα χάνε πολύ δύσκολα. Μπορεί να χάνε ένα μικρό σκορ, 1-0, 2-1. Πάντως, το ότι γίνεται ένα λάθος και ότι δέχεσαι ένα γκολ, θα μπορούσε ας πούμε, να έχει δεχτεί ένα γκολ χωρίς να γίνει το λάθος. Ναι. Δηλαδή, το λάθος που έγινε, έτσι. Σε το λάθος που έγινε, σε τι πειράζει. Και κόκκινη δεν πήρε που μπορεί να έπαιρνε. Δηλαδή, ένα διαιτητής μπορεί να δίνει και κόκκινη εκεί. Είναι αυτόματα χάνε την πιστοσύνη. Το γκολ δεν μπαίνει αμέσως, είναι πέναλτι. Δηλαδή, έχει και μια πιθανότητα να το πιάσει, λέμε. Δηλαδή, σε τι χάνει την εμπιστοσύνη. Χάνει την εμπιστοσύνη και εκεί για μένα αμέσως χάνει τα πατήματα. Χάνει τα πατήματα. 45 λεπτά δεν μπορείς να γυρίσεις την μπάλα πίσω, φοβάσαι. Ναι. Και γι' αυτό. Αυτό δεν χάνεται το λάθος. Αυτό λάθος χάνεται. Αυτό χάνεται ότι έχει παρατάξει μια ομάδα σύνδετη μεταξύ της. Έτσι, δηλαδή έχει παρατάξει μια ομάδα στην οποία ουσιαστικά στους 5-6 αμυντικούς μόνο ο Παπασταθόπουλος παίζει μπάλα. Παίζει μπάλα και ο Τζαβέλας και ο Σταφυλίδης. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ. Δεν λέω ότι κακώς τους έβαλε. Λέω ότι έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και εκείνη τη μέρα ήταν το χειρότερο βράδυ. Αλήθεια, του προπονητή και των παικτών. Αλήθεια. Όλων. Απλά εγώ σου λέω ότι η ευθύνη για μένα και αυτό σου λέω φαίνεται. Είναι πολύ εύκολο για τους παίκτες να βγουν και να πούν. Δεν λέω να βγουν και να κράξουν τους Κίμπε, αλλά δεν τους υποχρέωσε κανένας να βγουν και να μιλήσουν θετικά. Ναι, κανένας. Ναι, ναι. Οπότε για μένα αυτό λέει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι αισθάνονται ότι έχουν την ευθύνη. Όταν βγαίνει και λες μετά από ένα τέτοιο αποκλεισμό, που σε τελική ανάλυση δεν συνιστά και αποτυχία. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι κάποιος θα πει ότι πολύ το αναλύεται ή μια ομάδα, ας πούμε, ήταν η Κροατία. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, δεν συνιστά αποτυχία. Διάβασα κάπου που λέγανε ότι αν υπάρχει θεός του ποδοσφαίρου, δεν θα ήθελε να πάει στο Μουντιάλ, ξέρω εγώ, ο Τζαβέλας, ο Μανιάτης, ξέρω εγώ, και ο Τσιόλης. Δηλαδή θα ήθελε να πάει ο Μάντζουκιτς, ο Μόντριτς, ο Ράκιτιτς, ο Πέρισιτς, ο Μπρόζοβιτς, ναι, το τύπος που παίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και Βουσάλικο, ναι, μας έκανε γιογιό στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Έτσι, το μόνο που θα μπορούσε να αποδώσει έτσι, μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη θα ήταν να κάνει τον Παπασταθόπουλο Κροάτη. Και να τον πάρει μαζί του και να πει εσύ ρε φίλε θα πας. Αυτή είναι η, άμα το δούμε ρεαλιστικά, αυτή είναι, είπαμε, τα λέγαμε και πριν. Η μία ομάδα έχει στο κέντρο δύο παίκτες και τρεις παίκτες και τέσσερις. Απ' τη μέση και μπροστά έχει παίκτες που παίζουν στη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, τη Γιουβέντους, την Ατλέτικο, την Ίντερ και τη Μίλαν. Ο Κάλινιτς, ο οποίος Κάλινιτς στο πρώτο παιχνίδι κατέστησε το μάτσο. Είναι η αλήθεια. Και έβαλε κέρδισε το πέναλτι και έβαλε και γκολ. Τι να κάνουμε. Και εσύ έχεις ένα Μήτρογλου μπροστά που δεν παίζει καλά στη Μαρσέιγ. Έχεις ένα Λάζο Χρυστοδηλόπουλο που δεν επιλέχθηκε, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Έχεις ένα Φορτούνι ο οποίος είναι εδώ και 1,5 χρόνο είναι ο Σιπαρών εκτός από χρόνου. Και γύρω-γύρω έχεις ένα Δόνι που δεν έτυχε, σου κάτσε να τραυματιστεί, που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που θα μπορούσε να βοηθήσει. Και γενικά δεν έχεις τίποτα από εκεί. Έχεις την Γκραυγαλαία περίπτωση απουσίας του Μανολά λόγω ενός περιστατικού. Ακρό. Καλά, αυτό είναι εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, εντάξει. Έχεις, εσύ ουσιαστικά τι έχεις. Έχεις δύο στόπερ παγκόσμιας κλάσης, δηλαδή από τους καλύτερους παίκτες παγκοσμίως στη θέση τους. Δεν το συζητάμε, μέσα στους 5-6 καλύτερους στον κόσμο, χωρίς υπερβολή. Έτσι. Και ο ένας δεν έπαιζε. Αυτό έχεις να επιδείξεις, τίποτα άλλο. Οπότε, ρεαλιστικά μιλώντας, δεν συνιστά αποτυχία. Απλά για μένα έτσι. Η ευθύνη είναι των παικτών, κυρίως. Και εγώ, αν με βάζεις να ψηφίσω, μακάρι να ψηφίσετε και εσείς, θέλουμε έτσι την άποψή. Μπορείτε να αφήσετε κάτω από το βίντεο την άποψή σας, αν θέλετε να μείνω Σκύμπερ. Αν θέλετε να μείνω Σκύμπερ. Ναι, δηλαδή. Εγώ θα ψήφισα να μείνω, ναι, ξεκάθαρα, γιατί μας έκανε ομάδα, αδερφέ. Δηλαδή, στα δύο χρόνια αυτά, η εθνική θύμισε την ομάδα που έχουμε όλοι συνηθίσει. Και με Βέλγιο έκανε καλά παιχνίδια, πολύ καλά παιχνίδια, ειδικά μέσα στο Βέλγιο. Το να κερδίζεις μέσα στο Βέλγιο, να πλησιάζεις τέλος πάντων να κερδίζεις μέσα στο Βέλγιο, είναι σαν να πάει να κερδίσεις αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, μέσα στη Βραζιλία, μέσα στην Αργεντινή, μέσα στην Αγγλία, μέσα στην Ιταλία, τέτοια ομάδα είναι το Βέλγιο. Ίσως γι' αυτό μας δόθηκαν έτσι και φρούδες ελπίδες ότι θα μπορούσαμε να
χτυπήσουμε σε νοκάτ παιχνίδια μια ίση δυναμικότητα με το Βέλγιο ομάδα. Πολύ ποιοτική ομάδα. Βέβαια, σε μια σειρά αγώνων όπως είναι ας πούμε, οι όμιλοι, μπορεί καλύτερα να χτυπήσει τέτοιε ομάδε. Σε δύο παιχνίδια φαίνονται ουσιαστικά οι αληθινέ δυνατότητε. Σε δύο παιχνίδια δεν κρύβονται τόσο εύκολα τα πράγματα. Έπρεπε να γίνει κάτι πάρα πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι, έτσι ώστε να έχει και άλλη ψυχολογία και άλλη αυτοπεποίθηση και άλλη γενικά διάθεση στο δεύτερο παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν μια γκαρία, εντάξει. Δηλαδή δεν υπήρχε. Και έγινε κάτι πάρα πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, και δεν μαζευόταν στο δεύτερο. Κρατάμε τα καλά. Τα καλά είναι ότι η εθνική μετά από πολλά χρόνια. Είναι δύο τα χρόνια, αλλά μας φαίνονται πολλά γιατί είχαμε πολύ καιρό να δούμε την εθνική να παίζει όπως παλιά. Ξανά έγινε ομάδα. Έχει πλέον και αυτό το κλίμα το οικογενειακό. Και αυτό είναι αλήθεια. Το υπάρχουν, είπαν και οι παίκτες, ναι. Δεν υπάρχουν οι φωνές, δεν υπάρχουν οι διαμαρτυρίες. Και υπάρχει ο εφικτός στόχος που είναι η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το επόμενο. Εντάξει, να δούμε. Και εκεί ανάλογα και την κλήρωση θα έχουμε, βέβαια. Δεν ξέρω. Αυτά πάμε για παλικάρια, και... τσολιάδες μου εκεί στο επόμενο. Ναι, εντάξει, το Μουντιάλ δεν χάνει καθόλου την έγκλη του. Για εμάς όλους τους ποδοσφαιρόφιλους που δεν θα πάει η εθνική. Εντάξει, τρία μάτσα πες. Μην νομίζουν οι κοπέλες μας, οι σύντροφοί μας και οι γυναίκες μας. Α, ότι, καλά, ναι, δεν αλλάζει. Θα σταματήσει και δεν θα δούμε το Μουντιάλ. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Τώρα είναι που θα το δούμε πολύ με πολύ περισσότερη τέτοια γιατί θα έχουμε και το άγχος το παιχνιδιό. Δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Εντάξει. Ούτως ή άλλως, ξαναλέμε ότι για μια ομάδα τώρα σαν την Ελλάδα που δεν είναι και συνηθισμένη να πηγαίνει συνέχεια και δεν συνιστά τόσο μεγάλη αποτυχία. Εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας, μην ανεβούμε τόσο πολύ, μην ανεβάζουμε τόσο πολύ τον αμανέ μας δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εσείς φίλες και φίλοι του Bet Home μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας κάτω από το βίντεο για να σχολιάσουμε ό,τι θέλετε από την εθνική που έχει περάσει μέχρι και την επόμενη αγωνιστική, την 11η, τη Super League που έρχεται. Super League. Αγαπημένο μας, μεγάλη επιτέλου. Επιστρέφει το αγαπημένο μας. Δύο εβδομάδες να φέει, ναι, τι να σου πω. Σαν να σε λένε δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ, δεν θα πιει νερό. Ναι, δύο εβδομάδες. Εσείς! Φάει αγκινάρες, ας πούμε. Ναι, δεν γίνεται. Μπάμιας κάθε μέρα. Μπάμιας είναι ωραίες, γι' αυτό δεν τις λέω εγώ. Μ' αρέσουν εμένα οι μπάμιες. Πρέπει να είναι ο μοναδικός Έλληνας. Ναι, αυτός και ένας ακόμα στην Κρήτη βρέθηκε πριν από 20 χρόνια. Ο Δημήτρη και μπάμια, αυτοί οι δύο είναι. Στην Κρήτη τρώμε μπάμια. Στην Κρήτη, ναι, μάλλον είναι το εθνικό φαγητό και το κρητικό. Και τη τρώμε όχι μόνο γαρνιτούρα, τη τρώμε και σκέτες. Δηλαδή, τι φαγητό έχουμε σήμερα, λες κοτόπουλο με μπάμια, λες μπάμια. Πες μου ότι τη τρώσε κρύα την άλλη μέρα, χωρίς να ζεστάρει. Σαν την πίτσα. Καλύτερα την πίτσα κρύα. Σαν να τρώσε με μπάμια τώρα. Το ξέρει ότι στην Κρήτη έχει πίτσα μακινάρα. Πρωτοπόροι. Είναι η κριτική είναι πρωτοπόροι. Γενικά τα τοπικά προϊόντα προσπαθούμε να τα. Λοιπόν, επιστρέφει η Super League, ένα τοπικό προϊόν. Και επιστρέφει με ματσάρα, με ντέρμπι. Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα τεράστιο 0-0 λογικά εκεί έχουμε. Δηλαδή το θέμα θα είναι πάλι πάρα πολύ αυξημένο. Τεράστιο 0-0. Πιστεύω, ναι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 0-0, 1-0, 0-1, εκείνο το ματ. Με τις αποδόσεις να κυμαίνονται με φαβορί τον Παναθηναϊκό, να το πούμε αυτό. Μισό λεπτάκι τις έχω μπροστά μου. Στο 2,5 ο Παναθηναϊκός. 2,5 ο Παναθηναϊκός, ναι. Στο 3,05 το Χ, στο 3,10 η ΑΕΚ. Ακριβώς. 2,45 το over, 2,5, 1,53 το άντρε. Εντάξει, 1,53 το άντρε, λογική αυτή η διαφορά. Yeah. Το no goal είναι μια καλή λύση νομίζω για όσους θέλουν να επιλέξουν. Στο 1,75 μια αρκετά αποδεκτή απόδοση για ένα τέτοιο παιχνίδι που λογικά δεν πιστεύω θα έχει κατέρωθεν goal. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα ντέρμπι φέτος είναι πάρα πολύ κλειστά, δηλαδή εκεί κρίνονται 1-0, 0-1, 0-0, τέτοια πράγματα. Αν εξαιρέσει το ΑΕΚ Ολυμπιακός που γίνανε μαγείες, ας πούμε, μπήκανε κόλλα από πλάγια, περίεργα πράγματα. Οι δύο ομάδες που έρχονται από, από ένα διάλειμμα αρκετών ημερών, η ΑΕΚ βέβαια είχε αρκετούς παίκτες στις εθνικές. Ναι. Έχει και το Γιώχανσον στη Σουηδία, έχει και τους Έλληνες. Ο Γιώχανσον, ο οποίος παστέλωσε την Ιταλία. Λοιπόn, να πούμε λίγο να ενημερώσουμε τους φίλους του Bet Home, γιατί μάλλον δεν το ξέρουν, ότι ό,τι και να επιλέξουμε από το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και από όλα τα παιχνίδια του Super League και από όλα τα παιχνίδια του κουπονιού, γνωρίζουμε ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος κατάθεσης. Έτσι, είναι η My Pay Safe Card, η οποία εδώ και αρκετό καιρό έχει για σας δημιουργήσει μια πολύ εύχρηστη πλατφόρμα και με application και με desktop και να μπείτε μέσα και βάζοντας μόνο τη διεύθυνσή σας να βρείτε τον πιο κοντινό τρόπο που θα μπορείτε να αγοράσετε τη MyPaySafeCard. Και για να παίξετε φυσικά το παιχνιδάκι αυτά του Super League την επόμενη εβδομάδα, έχει και άλλο παιχνίδι και πολύ ενδιαφέρον, τη Δευτέρα βέβαια, όχι το Σαββατοκύριακο, το ΠΑΟΚ Ατρόμητος, το οποίο έχει περίεργες αποδόσεις, η αλήθεια είναι. Ναι, είμαστε στο 1.40 στον ΠΑΟΚ και στο 9 στον Ατρόμητο, ο οποίος ο Ατρόμητος είναι πρωτοπόρος. Και πάει να παίξει μέσα σε μια. Εντάξει, πάει να παίξει σε δύσκολη έδρα, έτσι, αλίμονο. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός μέσα στην έδρα, έχει μόνο νίκες. Αλλά το 9 η αλήθεια είναι ότι βγάζει μάτι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια και την εθνική ομάδα έτσι λέγαμε. Ναι. Και την κάτσαμε τη βάρκα. Αλλά
Είναι μια αγωνιστική η οποία μπορεί να ξεκαθαρίσει και να αλλάξει τις αποδόσεις για τα μακροχρόνια. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δίνεται φαβορή για κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2015. Αυτό είναι λίγο περίεργο, αλήθεια. Ναι. Γιατί η εικόνα του δεν είναι καλή. Είναι η πιο ντεφορμένη ομάδα από τα φαβορή. Η ΑΕΚ δίνεται στο 2,60, η πρωτοπόρος ΑΕΚ. Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Πρωτοπόρος Ατρόμητος στο 60. Έτσι, και ο ΠΑΟΚ στο 4,20. Και ο Παναθηναϊκός στο 80. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν νομίζω. Αν και είναι κοντά, δεν είναι μακριά ο Παναθηναϊκός. Και πόσο μάλλον αν δεν είχε και την τιμωρία. Και πόσο μάλλον αν νικήσει και την ΑΕΚ. Και πόσο μάλλον αν νικήσει και την ΑΕΚ, θα είναι ακόμα πιο κοντά. Δεν είναι, οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Απλά δεν σε πείθει ο Παναθηναϊκός όπως έγινε και την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη αγωνιστική. Που ερχόταν από την νίκη με τον Ολυμπιακό και δεν κατάφερε να κερδίσει. Έμεινε στο. Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω το. Ναι, επιλέξω το Χ ημίχρονο στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Καλό είναι. Εγώ τον ογκόλ θα πάρω σε αυτό το παιχνίδι. Τον ογκόλ και θα επιλέξω και το over στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ναι, εδώ εγώ δεν θα βάζα τίποτα. Αν έβαζα κάπου θα βάζα στοιχηματικά να το πάρουμε. Χ2. Είναι το Χ2. Στοιχηματικά να το πάρουμε. Ναι, τώρα από εκεί πέρα, επειδή ο Ατρόμητος λογικά θα είναι αποδυναμωμένος λόγω και της απουσίας των δύο παιχνιδιών των δανεικών του ΠΑΟΚ, ενδεχομένως και των τριών, αν δεν παίξει και ο Χατζησαΐας, γιατί ο Άρντα και ο Γιαννούλης μάλλον θα παίξουν σίγουρα από ό,τι λένε. Δύσκολα να σταθεί, να πάρει αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών. Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα την τιμωρία από πέρσι. Βέβαια τα πάει πάρα πολύ καλά στα παιχνίδια εντός έδρας. Ναι, εντός έδρας είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός. Άσο είναι το μάτς για μένα. Αλλά τώρα ένα 40. Αν το χάσει αυτό το μάτς, νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου. Ναι, ό,τι και να μας λέει ο μικρός Σαββίδης, ότι το στηρίζει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας τόσο στο βίντεο, στο Bet Home, στο Facebook, όσο και στο κανάλι μας στο YouTube, όσο και στο live chat του Μπεταράδες, μπεταράδες.gr.